Είναι μια πολύ σκληρή υπόθεση για τους ανθρώπους που υποφέρουν. Υπάρχουν άνθρωποι που πονάν για χρόνια και τα ιατρία πόνου προσφέρουν πολύ σημαντική βοήθεια. Δήμητρα Λαχουρή θα μας μιλήσει για το τι γίνεται εκεί στο ιατρείο πόνου. Καλησπέρα, Δήμητρα. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Κυρίες και κύριοι, είναι ένα λεπτό και πολύ ευαίσθητο θέμα. Μιλάμε για μία ώρα την νόσος, ο χρόνιος πόνος, με αισθητικές και συναισθηματικές έτσι, συνέπειες. Και θα μιλήσουμε για αυτό που προσφέρει το ιατρείο του πόνου. Παρηγορητική φροντίδα, είναι ένα πολυπαραγωγικό πρόβλημα. Πάμε αμέσως στην ψυχολόγο μας, στην αναισθησιολόγο μας, τη Διευθύντρια του Αναισθησιολογικού Τμήματος του Νοσοκομείου Μυτιλίνης, την κυρία Λουκία Μάκρα, καθώς επίσης και τη συνεργάτηδα του ιατρείου πόνου, την κυρία Ευτυχία Γιακουμή, η οποία θα μας δώσουν έτσι κάποιες πληροφορίες. Ξεκινάμε από εσάς, κυρία Μάκρα. Είναι μία αόρατη νόσος. Επηρεάζει πάρα πολύ αυτόν που πάσχει, που ποιότητα νιώθει ζωής, τον πόνο. Ποιότητα ζωής δεν έχουν οι άνθρωποι που πονάνε. Την ποιότητα, ακριβώς, ποιότητα ζωής, την καθημερινότητά του. Έτσι είναι. Ο χρόνιος πόνος είναι ο πόνος του οποίου η διάρκεια είναι μεγαλύτερη των 3 μηνών και έχει πολλές επιπτώσεις στην καθημερινότητα του ανθρώπου. Είναι μία νόσος όντως και η αντιμετώπιση πρέπει να είναι και πολυπαραγωγική και διεπιστημονική. Αυτό προσφέρουν τα ιατρεία πόνου σε όλη την Ελλάδα. Ένα από αυτά είναι και το δικό μας ιατρείο και την 3η 7 του μηνός ήταν η μέρα ανοιχτών ιατρείων πόνου. Δηλώνοντας και θέλαμε να δηλώσουμε την παρουσία μας, να ενημερωθεί ο κόσμος για την ύπαρξη αυτών των ιατρείων και για το τι προσφέρουν αυτά τα ιατρεία, τα οποία πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά, παρά τις αντίξωες συνθήκες που αντιμετωπίζουν τα αναισθησιολογικά τμήματα λόγω έλλειψης προσωπικού. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Υπηρετούν στο ιατρείο πόνου 2 αναισθησιολόγοι, οι οποίοι όμως έχουν συνεχή παρουσία στα χειρουργεία, Κατερίνα. Και σήμερα μάθαμε ότι προσλαμβάνεται και 3ος αναισθησιολόγος. Αυτό είναι μια καλή είδηση. Έκτος αναισθησιολόγος, οι 2 ασχολούνται με το ιατρείο πόνου. Ας μείνουμε όμως στο θέμα μας. Γιατί νιώθουν κάποιοι άνθρωποι χρόνιο πόνο, πού οφείλεται? Ο χρόνιος πόνος οφείλεται, είναι είτε καρκινικός πόνος, κακοήθης πόνος, είτε οφείλεται σε καλοήθεις παθήσεις που προκαλούν όμως αυτή την οντότητα του χρόνιου πόνου. Οι παθήσεις αυτές μπορεί να είναι πάρα πολλές, όπως είναι η χρόνιος φυαλγία, η διαβητική νευροπάθεια, η μεθερπητική νευραλγία, κεφαλαλγία, οστεοαρθρίτιδα και πολλές άλλες, η νομιαλγία. Οι αιτίες είναι πολλές. Και ανάλογα με την αιτία γίνεται και η ειδική αντιμετώπιση. Χρειάζεται μισή δηλαδή κουβέντα και να ακούσουμε και από την ψυχολόγο, γιατί πρέπει να ολοκληρώσουμε. Μισή κουβέντα από την ψυχολόγο μας. Γιατί είναι ουσιαστική η δική σας συμβολή στο ιατρείο του πόνου? Γιατί ένας ψυχολόγος θα βοηθήσει τον ασθενή να τα βγάλει πέρα με το βίωμα του πόνου, να παραμείνει λειτουργικός στην καθημερινότητά του, να εκφράσει όλη αυτή τη συναισθηματική φόρτιση που έχει λόγω του ότι πονάει τις περισσότερες ώρες της ημέρας. Και πολλές φορές χρειάζεται να φτιάξουν λιγάκι και οι σχέσεις μέσα στην οικογένεια που βάλλονται όταν ένας άνθρωπος πονάει συνεχώς. Θα σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο σωματικός πόνος μπορεί να είναι και ψυχικός πόνος. Τι λέτε τώρα, και ψυχικός, Κατερίνα. Και σου χαλάει όλη τη διάθεση. Δεν έχεις ποιότητα ζωής. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.